Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρότι η κυβερνητική πλειοψηφία αναμένει την έρευνα της δικαιοσύνης για να πατήσει το κουμπί της Εξεταστικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό. Ο κ. Παπάς έχει δώσει τις απαντήσεις του, μάλιστα και την παρουσία να αναλάβει και την ευθύνη του για το ύφος και το περιεχόμενο. Δεν θυμάμαι στελέχη του παλιού διπλωματισμού να προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις. Όταν είχαμε καραπινάτες υποθέσεις σκανδάλων. Από το ντοκουμέντο διευκρινίζεται ότι η εφημερίδα Επικαλογρίτσα δεν είχε καμία μετοχική σχέση με τον Κώστα Βαξεβάνη και ουδέποτε χρησιμοποίησε ή διοχετεύτηκαν σε αυτή τα 3 εκατομμύρια ευρώ που ο κύριος Καλογρίτσας αναφέρει. Αντιθέτως αυτά φαίνεται ότι διοχετεύτηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς.